Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε το δελτίο ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα από το One Channel. Το γύρο του κόσμου κάνουν οι τελευταίες στιγμές του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, πριν πέσει νεκρός από Ισραηλινά πυρά και έπειτα από συμπλοκή με Ισραηλινούς στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας. Η σωρός του ταυτοποιήθηκε έπειτα από ένα θρίλερ που κράτησε αρκετή ώρα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα και να επιστρέψει τους ομήρους, ενώ ικανοποίησε κυριαρχή για την εξόντωση του Σινουάρ και στην Ουάσιγκτον. Είναι οι τελευταίες στιγμές του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, όπως τις καταγράφει ντρόν του Ισραηλινού στρατού, λίγο πριν το χτύπημα που προκάλεσε το θάνατό του. Το ντρόν τον πλησιάζει και εκείνος, εκνευρισμένος, πετά ένα κοντάρι για να το απομακρύνει από κοντά του. Έχει καταλάβει πως ήρθε το τέλος. Λίγο αργότερα θα πέσει νεκρός από πλήγμα των Ισραηλινών εναντίον του κτηρίου, στο οποίο κρύφτηκε μετά από συμπλοκή με τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Η σωρός του κοίταται μέσα στα χαλάσματα που άφησαν πίσω τους οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η είδηση κάνει αμέσως το γύρο του κόσμου. This is CNN Breaking News. We begin this afternoon with breaking news. Moments ago, Israel confirming that the leader of Hamas and October 7th mastermind Yahya Sinwar is dead. He was actually killed yesterday during military operations in the Gaza Strip. And we have learned, of course, from our sources as well, that this was not an intelligence-driven special operation that resulted in Sinwar being killed. Instead, it appears that infantry soldiers came upon a group of three militants in Gaza and fired a tank shell at them, and ultimately when they went and found the bodies in the rubble, they realized that one of them resembled Yahya Sinwar. Οι στρατιώτες ήθελαν σαφή επιβεβαίωση για την ταυτότητα του άντρα που είχαν μπροστά τους νεκρό. Έκοψαν ένα δάχτυλο από τη σωρό και την έστειλαν για έλεγχο DNA. Αφού έγινε η αναγνώριση, οι Ισραηλινές δυνάμεις μετέφεραν τη σωρό του Σινουάρ από τη Γάζα στο Ισραήλ. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. מדינת ישראל סגרה היום חשבון ארוך שנים עם יחיא סינואר, רוצח ומחבל שפל. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τζο Μπάιντεν. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως η εξόντωση του Σινουάρ δίνει στο Ισραήλ μία ευκαιρία να προχωρήσει με τη διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων. Today, Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead. And justice has been served. Στις Δερότ, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα και συχνό στόχο των πυράβλων της Χαμάς, ο κόσμος έχει στήσει γλέντι στους δρόμους. Το Ισραήλ δεν σταματά εδώ. Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν πως για τις Ισραηλινές δυνάμεις στόχος είναι τώρα να εντοπίσουν τον αδελφό και τους διοικητές του Σινουάρ, ώστε να εξοντώσουν πιθανούς διαδόχους. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες προκειμένου να καταστρώσουν σχέδιο δράσης για τις προσφυγικές ροές που αναμένονται να πολλαπλασιαστούν. Οι 27 εμφανίστηκαν χωρισμένοι, αυτή τη φορά σε τρία στρατόπεδα, με τους Γερμανούς να θέλουν η Σύνοδος να βγάλει συγκεκριμένες προτάσεις, την Ελλάδα και την Ιταλία να θέλουν οι αποφάσεις να ληφθούν το Δεκέμβριο και την Πολωνία και την Ουγγαρία να διαμηνύουν ότι δεν θα δεχτούν κανέναν πρόσφυγα στο έδαφος τους. Με ορατό ένα νέο μεγάλο προσφυγικό κύμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης. Στην παρούσα φάση, για μία ακόμα φορά, οι χώρες της Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες εμφανίζονται μοιρασμένες σε στρατόπεδα ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, είχε τονίσει πριν την έναρξη της Συνόδου πως το μεταναστευτικό μπορεί να γίνει βιώσιμο μόνο εάν επιστραφούν όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέση με την οποία συμφωνεί και η Αθήνα. Η Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υλοποίησης μιας πολύ αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής
για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της παράνομης μετανάστευσης. Αυτό το οποίο λείπει από την ευρωπαϊκή μας στρατηγική είναι μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Τρία είναι τα κυριότερα στρατόπεδα. Το πρώτο είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, που σύμφωνα με πληροφορίες θέλουν αυτή η σύνοδος να έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Το δεύτερο είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και συνολικά ο Ευρωπαϊκός Νότος, που θέλει οι αποφάσεις να ληφθούν στη σύνοδο του Δεκεμβρίου. Το τρίτο είναι η Πολωνία και η Ουγγαρία, που λένε όχι σε όλα. Δεν θέλουν να σεβαστούν καμία ευρωπαϊκή συμφωνία για το μεταναστευτικό, δεν θέλουν να δεχθούν κανένα μετανάστη ή πρόσφυγα. Σε μια περίοδο που η Ελλάδα, αυτά τα οποία λέει στην Ευρώπη, γίνονται ευρωπαϊκή πολιτική με πολύ μεγάλη δυσκολία μαζί με τις χώρες του Νότου. Δεν νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο έδαφος αυτές οι ακραίες φωνές. Η Ελλάδα προσβλέπει σε καινοτόμες λύσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των επιστροφών. Μαθαίνει το ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη να συνεχίζει να κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς παρά τον αποκλεισμό του από υποψήφιο πρόεδρο. Ο Στέφανος Κασελάκης έδωσε ραντεβού με τους ψηφοφόρους του στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εθελοντές συνεχίζουν να εγγράφονται στο site του με την ονομασία «Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ». Την ίδια στιγμή, στελέχη του κόμματος κάνουν λόγο για δεξιόστροφη προσπάθεια μετασχηματισμού, στην οποία πρέπει να αμυνθούν. Με ομιλία στο κέντρο της Αθήνας και με άδεια που ζήτησε ομάδα υποστηρικτών του, χωρίς αναφορά σε συγκέντρωση Προέδρου ή υποψήφιου Προέδρου κόμματος, κλιμακώνει την καμπάνια του στον δρόμο για το συνέδριο ο Στέφανος Κασελάκης απέναντι στις πλειοψηφικές αποφάσεις των οργάνων του κόμματος που τον έθεσαν εκτός κούρσας ηγεσίας. Η πολιτική γραμματεία καταδίκασε ρητά την πλατφόρμα Κασελάκη και τα έκτροπα στην προσπάθεια παρεμπόδισης της συνεδρίασης της τελευταίας κεντρικής επιτροπής του μπλόκου στην υποψηφιότητά του. Το σχέδιο του Κασελάκη είναι ή να κρατήσει τμήμα μελών και το κόμμα διαλύοντας το ΣΥΡΙΖΑ με δεξιάστροφη ή το Plan B μέσω της πλατφόρμας για το δικό του κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να αμυνθεί στην επίθεση. Το συνέδριο είναι στον αέρα. Γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμα στο ΝΑΕ ΣΥΡΙΖΑ η καμπάνια για το συνέδριο? Τα μέλη για τον πρόεδρο δεν είναι κόμμα. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Εμείς θέλουμε κόμμα των μελών. Δεν θέλουμε μέλη για τον πρόεδρο. Ούτε ένα κόμμα followers και οπαδών. Όχι. Θέλουμε ενεργούς πολίτες να αναλαμβάνουν την ευθύνη. Εσείς οι 87 την έχετε κάνει με τον αποκλεισμό και τώρα το παίζει πληγωμένος, παραπονεμένος, πρίγκιπας και η αναφορά περί συμμετοχικής αμεσοδημοκρατίας δείχνει αδολφοχιτλερισμό. Αν έρθει κανονικός κόσμος να ψηφίσει, αυτός ο νάρκισος δεν θα βγει πρόεδρος. Στα σενάρια αναβολής του συνεδρίου ή μετατροπής του σε συνέδριο μιας ημέρας για την έγκριση των υποψηφιωτήτων και μόνο, βουλευτές από τον μπλοκ Κασελάκη απειλούν τώρα με αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα ανεξαρτητοποιηθώ άμα επιμένουν σε αυτή τη στρατηγική. Οι έδρες πρέπει να παραδοθούν από αυτούς οι οποίοι εφαρμόζουν αντιδημοκρατία. Δεν πρέπει να γίνει το συνέδριο τώρα, δεν πρέπει να γίνει τώρα η προεδρική εκλογή. Πρέπει να πάνε αυτά αρκετά πίσω και να ξεκινήσουμε μια πορεία ανασυγκρότησης του χώρου, χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι όμως θα σέβονται αυτά τα οποία θα αποφασίσουν. Από το στρατόπεδο Κασελάκη πιέζουν με ερωτήματα για το πού θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο, ποια εταιρεία θα διενεργήσει εκλογές και πότε θα ανοίξει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον προσυνεδριακό διάλογο. Για ένα δυνατό εθνικό σύστημα υγείας έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που το πρωί επισκέφθηκε το Μευτήριο Έλενα και το Κέντρο Μαστού του Νοσοκομείου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τη φόφη γεννηματά και τους αγώνες της στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Την ίδια στιγμή, η Νέα Δημοσκόπηση διατηρεί με σχετικά ανωδική πορεία το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Το νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου και το κέντρο Μαστού επισκέφθηκε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στις προσπάθειες που κάνει το προσωπικό του νοσοκομείου και αναφέρθηκε στην προκάτοχό του Φόφη Γεννηματά, που είχε πρωταγωνιστήσει στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Και σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 3 χρόνια από το θάνατό της. Ο λαός μας έχει ανάγκη ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας. Θα παρέχει υπηρεσίες δημόσιες υψηλού επίπεδου. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η χώρα μας και ο λαός μας να πληρώνει τις δεύτερες υψηλότερες δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη. Σε χθεσινή δημοσκόπηση για την εταιρεία GPO, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3% από 11,8% που είχε μετρηθεί την προηγούμενη φορά, καταγράφοντας άνοδο 2,5 ποσοστιαίων μονάδων. Σε ερώτηση για το αν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανεβάσει τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, το 48,8% πιστεύει πως θα τα καταφέρει. Ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος, το 77,3% πιστεύει πως θα ανεβάσει τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας στη νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.